Με τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου, και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαρομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εισήλθαμε εις μία νέα περίοδο προετοιμασίας δια τη ψυχή μας, η οποία ακριβώς είναι θείον δώρον από τον Θεό. Τα σήμερα σε αυτάς διερχόμεθα μία νηστεία, την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, και ήθελα ιδιαίτερο να προσέξουμε το θέμα τούτο, διότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων και έφυγαν ο κόσμος από το σκότος και ήλθαν εις το φως του Ευαγγελίου, εις το φως του Χριστού. Αυτήν την περίοδο η Εκκλησία μας δεν την έχει αυστηρά νηστεία όπως την νηστεία του Πάσχα, αλλά νηστεία όπως την νηστεία των Χριστουγέννων. Δι' αυτό η Εκκλησία μας επιτρέπει στο φαγητό μας να έχουμε ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής έως τις 29 του μηνός Ιουνίου, που είναι η εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και την επομένη των 12 Αποστόλων. Στην νηστεία αυτήν, με τη χάρη του Θεού μας, ως σήμερον, ως τα σημέρας μας, έχουμε εκείνο το δώρο του Θεού από τη θάλασσα, το ψάρι το οποίο τρώγουμε. Κατά την Αγία Γραφή θα έρθει στιγμή κατά την οποία και αυτό το ψάρι θα βρωμήσει, θα χρηστευθεί. Και τότε λέγει θα έρθουν εις τον κόσμο ασθένειες φοβερές, διότι η θάλασσα θα εκδιώκει από το νερό της τα ψοφισμένα αυτά ψάρια, τα πεθαμένα ψάρια, και τότε οι ασθένειες, λέγει, θα είναι πολλές εις τον κόσμο. Τούτο το βλέπουμε βέβαια με αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα λεγόμενα ναυάγια με τα πετρέλαια, η δηλητηρίαση του νερού της θαλάσσης, τα ψοφισμένα ψάρια και τα πουλιά και πολλά και διάφορα, αλλά δεν φθανημώ μέχρι εδώ. Ρίπτουν και στους ωκεανούς, στα βάθη των θαλασσών, ρίπτουν εκείνα τα απόβλητα τα οποία είναι με δηλητήρια, και το άλλο ότι μέσα στην θάλασσα έχουν εκείνες τις δοκιμές με τα σπυρηνικά βόμβας. Αυτό όλο το γεγονός είναι για να φτάσει η πλήρωση του Λόγου του Θεού, ότι η θάλασσα θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα ψοφήσουν όλα τα ψάρια, θα πεθάνουν όλα τα ψάρια, διότι αυτό το δηλητήριο πηγαίνει και αναπνέεται ή πίνεται από τα ψάρια, ή εφόσον είναι το ψάρι η ζωή του μέσα στο νερό, αυτά έχουν και άμεσον επίδραση επάνω στον πλούτον αυτών της θαλάσσης που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να ζει. Εκ τούτου του γεγονότος γνωρίζομαι, αδερφοί μου, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Όλα τα γεγονότα τα οποία είχαμε πει και άλλοτε είναι προπέτασμα καπνού για να κλείσει ο διάβολος τους οφθαλμούς των ειδικών του να μην βλέπουν, αλλά εις τους πιστούς να βλέπουν αυτά τα γεγονότα και να γνωρίζουν ότι τα πάντα είναι προετοιμασία για την έλευση του τέλους του κόσμου και του Αντιχρίστου που θα έρθει στον κόσμο. Αυτά εμείς πρέπει να τα προσέχουμε, διότι ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε λέγει ότι να βλέπετε τα σημεία των καιρών και να προετοιμάζεστε. Τα σημεία των καιρών είναι το ένα κοντά στο άλλο. Το ένα πλησιάζει το άλλο, το ένα γίνεται αιτία για να έρθει το έτερο και ούτω καθεξής, και αυτά τα βλέπουμε όταν αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα μας. Δεν είναι μικρά η πληγή η οποία έρχεται από την άσφαλτον
έλεγαν αυτοί οι ειδικοί ότι των χρόνων στην Ελλάδα υπάρχουν 32.000 τραυματισμένοι άνθρωποι και 2.000 νεκροί άνθρωποι των χρόνων. Αυτό είναι μια φοβερά πληγή από τον Θεό, μια τιμωρία φοβερά από τον Θεό, την οποία οι άνθρωποι δυστυχώς δεν τη βλέπουν. Βλέπουν και δεν βλέπουν, ακούν και δεν ακούν. Είναι τούτο το φοβερό, το οποίο ακριβώς ο διάβολος προετοιμάζει για να πάρει περισσότερες ψυχές στην κόλαση. Δηλητήρια λοιπόν μέσα στη θάλασσα, δηλητήρια στον αέρα, δηλητήρια στην τροφή, και είχα μια συζήτηση με έναν γεωργό ο οποίος μας είπε συνταρακτικά γεγονότα. Μας δίδω, λέγει, η γεωπόνη φάρμακα για να βάλουμε μέσα στην γη, και συγκεκριμένα μας ανέφερε τις πατάτες. Από αυτό το φάρμακο, λέγει, μόλις το βάλουμε μέσα στη γη, η γη ανοίγει. Ανοίγει η γη, σηκώνεται η γη, λέγει. Σχίζεται η γη. Φανταστείτε τώρα αυτές οι πατάτες τις οποίες τρώγουμε, και είναι ένα φαγητό το οποίο είναι, ας πούμε, καθημερινό φαγητό. Διότι αυτό το δώρο που μας έδωκε ο Θεός, αυτή την τροφή, την έχει ο κόσμος καθημερινά στο τραπέζι. Εάν φάγουμε στα φύλλη, και αυτό είναι δηλητηριασμένο. Αν φάγουμε τις ντομάτες δηλητηριασμένες, και ό,τι φάγουμε, είναι τούτο το οποίο αναφέραμε και άλλοτε, αναπνέουμε δηλητήριον, τρώγουμε δηλητήριον, πίνουμε δηλητήριον, και το αναφέραμε στο περασμένο μας κήρυγμα, ότι έχουμε αυτό το χλώριο το οποίο βάζουν μέσα στο νερό, και δηλητηριασμένο πλέον το νερό φέρει τόσες πολλές ασθένειες. Τα άλλα έθνη διαμαρτυρήθησαν, οι Έλληνες όμως δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο και πίνουν αυτό το νερό. Φεύγουμε από αυτό το σύνθημα για να φύγουμε και να εξετάσουμε ένα άλλο σύνθημα, το οποίο πάλι δίδεται στον κόσμο. Σύνθημα σημερινό. Σύνθημα το οποίο ακούεται καθεκά στην ημέρα, μεταβιβάζεται, πληθύνεται, πολλαπλασιάζεται, και είναι ένα σύνθημα το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη εμείς οι χριστιανοί. Το σύνθημα αυτό είναι σύνθημα πανθρησκεία. Πανθρησκεία. Τι σημαίνει πανθρησκεία? Πανθρησκεία σημαίνει όλες οι θρησκείες του κόσμου να είναι μία, και αρχηγός να είναι ένας Θεός. Ποιος Θεός όμως? Ο διάβολος. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο ακούμε σήμερα καθεκά στην ημέρα. Μία θρησκεία, ένας Θεός. Μία θρησκεία, ένας Θεός. Το γνωρίζουμε δε τούτο, διότι ο Αντίχριστος πρέπει να φτάσει στο σημείο αυτό για να κυβερνήσει τον κόσμο. Να είναι αυτός αρχηγός. Πώς θα είναι αρχηγός ο Αντίχριστος εάν όλοι δεν είναι ενωμένοι? Δι' αυτό ακριβώς γνωρίζουμε και την υπόθεση αυτήν, ότι τα μεγάλα καταστήματα τρώγουν τα μικρά. Οι μεγάλες τράπεζες τρώγουν τις μικρές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις τρώγουν τις μικρές. Και όλα αυτά συγχωνεύονται για να φτάσουν σε ένα σημείο, και αρχηγός να είναι ένας ο Αντίχριστος. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει δυστυχώς, και νομίζουν όλοι ότι φυσιολογικά πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν είναι φυσιολογικά, αλλά είναι με πρόγραμμα που έρχεται στον κόσμο αυτή η κατάσταση. Στην Αγγλία το 56, 14 Ιουλίου, συνήλθεν το Κοινοβούλιο των Άγγλων. Και μέσα στο Κοινοβούλιο των Άγγλων βγήκε ένας βουλευτής από αυτούς και είπε τούτα τα λόγια. Ο κόσμος στην πραγματικότητα κυβερνάται από δυνάμεις που δεν γνωρίζει καν. Όλος ο κόσμος, λέγει, κυβερνάται από δυνάμεις οι οποίες είναι άγνωστες εις αυτόν τον κόσμο. Δεν γνωρίζει ο κόσμος το τι γίνεται, και κυβερνάται, λέγει, από δυνάμεις που δεν τας γνωρίζει. Ήδη, λέγει, στην Ιταλία, ομιλεί αυτός ο Άγγλος αυτή τη στιγμή, ήδη στην Ιταλία
την Γαλλία, την Γερμανία, υπάρχει μία αόρατος δύναμης η οποία κυβερνά αυτά τα έθνη. Η δύναμη αυτή θέλει να αφαιρέσει την γη από αυτούς που την κατέχουν και να θέσει τέρμα και εις τας εκκλησίας και ίσως να προχωρήσουν και περισσότερον. Αυτά τα λόγια είπε το 56 ένας Άγγλος βουλευτής στο κοινοβούλιο της Αγγλίας. Οι λίγες αυτές λέξεις ήταν αρκετές, αδερφοί μου, να καταλάβουν πολύ ότι υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι το οποίο θέλει να κυβερνήσει τον κόσμο όλων, και πολιτικός και οικονομικός, να παρασύρει τας χώρας αυτάς υπό την ειδική του επιρροή, υπό την ειδική του κυβέρνηση, όλα στα ευρωπαϊκά χώρας και πέραν από την Ευρώπη στην Αμερική και από την Αμερική σε όλο τον κόσμο. Όσοι ήσαν κατατοπισμένοι από αυτά τα λόγια έβγαλαν το συμπέρασμα ότι επρόκειτο περί ενός επιτελείου, το οποίο επιτελείο ή το επιτελείο πεφωτισμένων σατανιστών, πεφωτισμένοι σατανιστές. Η ύπαρξη είχε να αποκαλυφθεί πρώτης Γαλλικής Επαναστάσεως στην Βαβαρία και εγένετο γνωστών, ότι οι σατανιστές έχουν ειδικών των επιτελείων το οποίο θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο ολόκληρον. Αυτό το παγκόσμιο επιτελείο των σατανιστών αποτελεί το τότε από 300 άτομα και λέγεται Γκαχάλα. Γκαχάλα. Αυτό το επιτελείο των σατανιστών έφερε τούτο το όνομα. Ήταν μία μυστική χαλδοεβραϊκή διάλεκτος και σήμαινε ακριβώς αρχηγείον, το αρχηγείον αυτό, το οποίο σήμερα αυτό το αρχηγείο ονομάζεται Μπίντελμπεργκ. Είναι αυτό το οποίο κυβερνά τον κόσμο και είναι αυτό το οποίο αποφάσισε να μοιράσει το Αιγαίο με τους Τούρκους. Έχουν αποφασίσει, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας τούτο. Διέταξαν, απεφάσισαν και αυτό θα γίνει. Και βλέπετε ότι έχουν διάφτην επιρροή επάνω στην Ελλάδα, ούτως ώστε ο λίγων κατ' ο λίγων, οδηγούμεθα, αδερφοί μου, σε λίγο να έχουμε μία σύρραξη, έναν πόλεμο και το τέλος αυτού του πολέμου, το οποίο θα διαρκέσει μία, δύο ή τρεις ημέρες το πολύ, το τέλος θα επέμβουν αυτοί οι μεγάλοι και θα πούν γιατί να τσακώνεστε, να το μοιράσουμε το Αίγιο, να πιάσουμε μισό οι Τούρκοι και μισό εσείς και να είμαστε φίλοι παρέα πάλι. Και αυτό είναι το γεγονός το φοβερό, το οποίο ήθε να είμαι κακός προφήτης. Να παρακαλείτε να είμαι κακός προφήτης, όχι καλός προφήτης. Αλλά τα πράγματα ούτως οδηγούνται. Αυτό το επιτελείο των σατανιστών, το οποίο σήμερα φέρει το όνομα Bilderberg. Σας είχα αναφέρει και άλλοτε ότι από ποιους αποτελείται, σας τα είπα αυτά, υπάρχουν γραμμένα, θα τα δείτε και δεν θα επανέλθω σε αυτό το σημείο για να δούμε αυτήν την οργάνωση η οποία φέρει το όνομα Γκαχάλα, τοπικών αρχηγείων, εβραϊκής μειονότητος στα ξένα σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό. Κυρίως στην Παλαιστίνη ονομάζεται Σανχεντρίν, το οποίο προήρχεται από την παραμορφωμένη ελληνική λέξη συνέδριον. Συνέδριον. Αυτό το συνέδριον είναι αυτό το οποίο οδηγεί και τον κόσμο μέσα εις μία πανθρησκεία. Οι επιδιώξεις αυτής της οργανώσεως είναι όλες τις θρησκείες να τα σφέρει και να τα ενώσει. Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν η συνένωση αυτών των θρησκείων εις μία ενιαία πανθρησκεία, η οποία φέρει πάλι το όνομα ΜΡΑ. ΜΡΑ.
Αυτή η πανθρησκεία μρά είναι αυτή η οποία ακούεται και από υψηλά στόματα και λέγουν ότι τι θα είναι κακό, λέγει, να είμεθα όλοι οι αδερφοί, εφόσον ο Θεός είναι ένας, να ενωθούμε και εμείς και να είμεθα όλοι, όλες οι θρησκείες μαζί, και αυτό ακριβώς είναι και η καταστροφή, ο σκοπός, η καταστροφή της Ορθοδοξίας. Βαθμιαίως η αντικατάσταση σε αυτών των θεοτήτων έρχονται με ένα θεό, τον Σατανά. Αυτό είναι το σχέδιο και ο τελικός σκοπός αυτής της πανθρησκείας που ονομάζεται Μρά. Εξ αρχής η ένωσης πρέπει να γίνει των Ορθοδόξων Χριστιανών με τον Μουαμεθανόν λέγουν, έπειτα τον παπικό μετά των Ισλαμιστών, τον παπικό μετά των Διαμαρτυρωμένων, των Ορθοδόξων με των Μουσουλμάνων και τους Άραβας, και έτσι σιγά σιγά να ενωθούμε λέγουν, για να γίνει μία θρησκεία. Έπειτα οι Βραχμανιστές, οι Βουδιστές, οι Μουσουλμάνοι, οι Ισμαηλίτες και όλοι οι άλλοι, οι Σιντουιστές, οι Ινδουιστές, όλες οι φυλές να ενωθούν, και όταν ενωθούν τότε θα γίνει και μία θρησκεία και λέγουν τούτο το είπε ο Θεός, εις ποιμήν μία ποιμνή. Αν είπε ο Θεός τέτοιο πράγμα. Αλλά ό,τι τους συμφέρει αυτό λέγουν, για να μπορέσουν να παραπλανήσουν τον κόσμο, τον πιστόν κόσμο εις τον Θεό, και το σύνθημα το οποίο δίδεται αυτή τη στιγμή είναι να παντρεύονται, λέγει, οι Ορθόδοξοι και με Μουσουλμάνους, με τους Αλβανούς επί παραδείγματος. Να παντρεύονται με αυτούς για να τελειώσει και το θέμα το αλβανικό, να μην έχουμε τους Αλβανούς στα πόδια μας. Όταν παντρεύονται, λέγει, μεν με τους δε, θα γίνουμε ένα έθνος, μία θρησκεία. Είναι συνθήματα λανθασμένα αυτά, τα οποία πρέπει οι πιστοί να έχουν υπόψη και να προσέχουν. Ένα Θεό θα πιστεύουμε και τις λεπτομέρειες τι τις θέλουμε λέγουν. Τι υπάρχουν λεπτομέρειες, τις λεπτομέρειες θα βλέπουμε. Θα βλέπουμε το αποτέλεσμα, ότι θα ενωθούμε. Οι λεπτομέρειες είναι άχρηστες. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς πρέπει να έχουμε κατά νου, διότι οδηγούμεθα δυστυχώς μέσα σε μία άγνοια και η άγνοια σκοτώνει. Συγχώνευσης των θρησκειών, καταστροφή των χριστιανών και δι' της Ορθοδοξίας. Και προχωρούμε να δούμε ψυχολογικά τι προετοιμάζουν αυτοί οι κύριοι. Το πρώτο το οποίο προετοιμάζουν είναι να εμφανίσουν τον διάβολο. Στα τηλεοράσεις αυτή τη στιγμή θα δείτε ορισμένα κανάλια τα οποία προ της στιγμής που θα αρχίσουν οι ειδήσεις παρουσιάζουν επάνω στο κανάλι διαβόλους και πηδούν από τη μια στην άλλη μαύρους διαβόλους, και αυτό είναι προγραμματισμένο για να δώσουν στα παιδιά να μην φοβούνται το διάβολο. Όταν έρθει ο Σατανάς να είναι μαζί με τον Σατανά, όταν έρθει ο Αντίχριστος να είναι μαζί του. Είναι προετοιμασία, είναι σχέδιο. Έπειτα παρουσιάζουν εκείνα τα κόμιξ τα οποία συνεχώς έχουν ως αρχηγόν το διάβολο. Στην Αμερική υπό την ευλογία του Σατανά μέσα σε μία εκκλησία έκαναν έναν γάμο με αρχηγό τον Σατανάν. Προσκάλεσαν τον διάβολο. Και όσοι ήσαν προσκεκλημένοι, λέγει, εις τον γάμον αυτόν, ακούστε το φοβερό, το ανήκουστον, όλοι, λέγει, ατίμασαν την νύφην και μετά ο γαμπρός, μέσα στην εκκλησία. Και τούτο εδημοσιεύθη, παρακαλώ, εις τας εφημερίδες, με αρχηγόν τον Σατανά. Αρχηγός ο διάβολος. Τούτο έγινε το 1966. Το πρώτο ακριβώς βήμα το οποίο εσχεδίασε αυτή η πανθρησκεία, η ένωση των Ορθοδόξων μετά των παπικών.
αυτό το σύνθημα ακούεται αυτή τη στιγμή. Να ενωθούμε με τον Πάπα. Ακούεται συνεχώς αυτό το σύνθημα. Είναι ένα σύνθημα το οποίο δίδεται συνεχώς έως ότου ο κόσμος να το πάρει, να το συνειδητοποιήσει, να το βάλει στη συνείδησή του και τελικώς να γίνει αυτό το οποίο ακριβώς έχει ως πρόγραμμα ο Αντίχριστος. Μετά από τους Ορθοδόξους και τους Παπικούς να ενωθούν και οι Προτεστάντες και μετά το Ισλάμ και μετά η πανθρησκεία, αυτό το μρα, το μη ρο άρφα. Την ένωση την εννοούν οι μεν Ορθόδοξοι ως συμπλησιασμόν υπό έναν αρχηγόν, τον Πάπαν. Εμείς τούτο έχουμε υπόψη μας, ότι ο Πάπας προχωρεί να καταφάγει την Ορθοδοξία, αν θα μπορέσει ποτέ. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε ότι προσπαθήστε, λέγει, να έχετε υπόψη ότι ένας κίνδυνος μεγάλος για την Ορθοδοξία είναι ο Πάπας και αυτόν να καταράστε, λέγει. Τον Πάπα να καταράστε. Διότι είναι τόσο νύπουλος, έχει προξενήσει τόσα κακά στην Ορθοδοξία, τόσες φαγές στην Ορθοδοξία, τόση καταστροφή στο Βυζάντιο. Όσοι γνωρίζουν εκκλησιαστική ιστορία θα δουν ότι αυτές οι σταυροφορίες δεν είναι το τίποτε άλλο, είναι μόνο μια καταστροφή της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου. Με αυτόν τον τρόπο εξηγούνται οι μυστικές και μη επαφές του ορισμένων καρδιναλίων. Ένας καρδινάλιος τον οποίον έστειλε ο Πάπας που ονομάζεται τον Πέα, με Εβραίους, Ραββίνους και Μασόνους. Εφόσον φτάσαμε στους Μασόνους όμως, να έχετε υπόψη σας τι γράφουν οι εφημερίδες αυτά στα σημέρας, να το έχετε και αυτό πάλι υπόψη. Οι εφημερίδες γράφουν ότι τις 14 έως τις 16 Ιουνίου εξάπτει τη φαντασία ορισμένων θερμοκεφάλων η συνεδρίαση των συνέδριων το οποίο προκαλεί η μασονία στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πραγματοποιήσει εις τον Βόλον την τελετή του θερινού ηλιοστασίου. Τελετήν θερινού ηλιοστασίου. Και δι' αυτών των λόγων ζητεί την επέμβαση του κράτους, λέγει, εναντίον του λαού και των ιεραρχών που αντιδρούν. Δηλαδή οι μασόνοι αυτή τη στιγμή, οι εχθροί της Ορθοδοξίας, αυτοί οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι Έλληνες, αλλά με το κίνημα της μασονίας, με αυτήν τη θρησκεία της μασονίας, διότι πρόκειται περί θρησκείας. Έχουν τελετές, έχουν Ευαγγέλια, έχουν ιερείς, κάνουν τελετές δικές τους, κάνουν λειτουργίες δικές τους και μέσα σε αυτήν την κατάσταση γίνονται πολλά, τα οποία ακριβώς είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εξετάζεται μόνο όταν εξετάσουμε ποιοι είναι οι μασόνοι. Περί της αρμονίας μεταξύ Εκκλησίας και Συναγωγής των Εβραίων είναι ένα τερατούργημα το οποίο ακριβώς προσπαθούν οι Εβραίοι να φέρουν εις πέρας. Οι Εβραίοι έχουν ως σύνθημα μία σημαία η οποία έχει το εβραϊκό άστρο του Δαβίδ και στο μέσο του άστρου μία καρδιά που υποτίθεται πως είναι του Χριστού, υποτίθεται ότι είναι του Θεού, του Χριστού, του Μεσσία, τον οποίον περιμένουν, δηλαδή του Αντιχρίστου. Τα τελευταία έτη το Βατικανόν παρεκάθισε πολλάκι σε στρογγυλή τράπεζα ισότητος μετά των Αθέων, των Μασόνων και των Κομμουνιστών και των Εβραίων και οπαδών άλλων σκοτεινών Αντιχρίστων δυνάμεων εναντίον της Ορθοδοξίας. Και αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς πρέπει να προσέχουμε όλοι μας για να είμεθα εν επιφυλακή. Η προσευχή αυτή η οποία ακριβώς συνετάχθη δια τους συνέδρους αυτούς είναι μια προσευχή η οποία αναφέρεται προς τον Σατανάν,
μία προσευχή πανθρησκείας με αρχηγόν τον διάβολο. Έως εδώ θα σταματήσουμε για να δούμε μερικά από αυτά της πανθρησκείας η οποία έρχεται εις φως. Καθολικός σκοτσέζος κληρικός προτείνει να ελεγχθούν δια ηλεκτρονικού εγκεφάλου ποια από τα χωρία της Αγίας Γραφής είναι αληθινά ή ψεύτικα. Εδώ επολέμησαν την Αγία Γραφή επί 20 αιώνες και δεν μπόρεσαν να έβρουν ούτε ένα κόμμα, ούτε μία δασία, ούτε μία περισπομένη, ούτε μία οξία, ούτε μία άνοτελία και δεν μπόρεσαν οι εχθροί της πίστεως να έβρουν τίποτε λανθασμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έρχεται αυτός τώρα να πει ότι θα έβρουμε, λέγει, τα λανθασμένα χωρία της Αγίας Γραφής. Αγιογραφίες από τη ζωή του Χριστού με συγχρόνους ενδυμασίας παρουσιάζει αυτή η πανθρησκεία. Δυτικός κληρικός βάλει εναντίον της καθιερωμένης ηθικής των δύο φίλων και δικαιολογεί την ομοφιλοφιλία, τους ανωμάλους. Το Βατικανόν προσκαλεί τον ψευτοιερέαν Ευθύμιον, αρχηγών ανυπάρκτων τουρκοορθοδόξων στην Δευτέραν Σύνοδο του Βατικανού. Καθολικός μοναχός διδάσκει ότι ο Χίτλερ ομοιάζει πολύ με τον Χριστόν. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι ζητεί φιλελεύθερα μέτρα υπέρ των ομοφιλοφίλων, των ανωμάλων ανθρώπων. Ο Προτεστάντης ιερεύς της Αγγλίας. Η Καπουτσίνη μία αίρεση των καθολικών, μία όχι αίρεση όπως είπα προηγουμένως, λαθασμένη η φράση, μία ομάδα μοναχών που φέρουν το όνομα Καπουτσίνη στην καθολική εκκλησία είναι δολοφόνοι και λαθρέμποροι. Φωτογράφησης γυμνής ηθοποιού ενώπιον ουνίτου ιερέως. Ο Ιησούς καπνίζει και υπογράφει αυτόγραφα. Αυτά έχουν να παρουσιάσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν την πανθρησκεία. Ήσαν ληστέ ο ιερεύς και η σύζυγός του. Η νεοαμερικανική εκκλησία χρησιμοποιεί ναρκωτικά κατά τα θρησκευτικά τελετάς. Ένας ιερωμένος σας συμβουλεύει για τα σεξουαλικά προβλήματα. Έχει τηλέφωνο και θέλει να του τηλεφωνήσεις να σου πει τι θα κάνεις. Μοναχοί μέλη της μαφίας. Το Βατικανόν υπέρ συνυπάρξεως χριστιανισμού και μαρξισμού. Παρά τας διαμαρτυρίας του Πατριάρχου, λέγει, και των Αράβων, το συνέδριο του Βατικανού ενέκρινε την απαλλαγή των Εβραίων της ευθύνης δια την Σταύρωση του Χριστού. Ο Πάπας απείλαξε τους Εβραίους ότι εσταύρωσαν τον Χριστό. Είστε αθώοι, τους λέει. Εσείς είστε αθώοι. Θα τους αγιάσει, θα τους αγιοποιήσει σε λίγο. Μουσουλμανική λειτουργία σε καθολική εκκλησία της Κολονίας. Και συνεχίζουμε, αδερφοί μου, τόσα πολλά τα οποία θα παραλείψω για να έρθουμε τώρα, εάν μας στάσει η ώρα, σε ένα άλλο φοβερό κακό το οποίο έχει η Ελλάδα. Θα αφήσουμε όλο τον κόσμο και θα έρθουμε στην Ελλάδα για να δούμε τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια τάση αυτά στα σημέρας που ομιλούμε και κάνουμε το Θείο Κήρυγμα, μια τάση σκυλολατρίας. Δηλαδή θα δεις υψηλά κυρίες της Ελλάδος, της υψηλής κοινωνίας, να κρατάει το σκυλάκι και να την οδηγεί το σκυλάκι, όχι να οδηγεί το σκυλάκι, να την οδηγεί το σκυλάκι, να κρατά το σκυλάκι ένας υψηλός κοινωνικός άνθρωπος, να κρατάει ο άλλος ένα πίθηκο στον ώμο και ένα σκύλο στο χέρι του, και ούτω καθεξής.
Αυτή είναι μία τάση των νεοελλήνων αυτή τη στιγμή, μία λατρεία προς τα ζώα. Στην αρχαία Αίγυπτο όμως, οι γάτες λατρεύονται ως ιερά ζώα και θάπτουν το κατόπιν βαλσαμούσιος με μεγάλα τιμάς. Αυτό είναι στην ειδωλολατρική Αίγυπτο. Και η θρησκεία αυτή της Αιγύπτου με τη λατρεία των ζώων και των γάτων ήταν μια μαύρη κατάμαυρη μαγεία. Με αυτήν την τάση της λατρείας επιούσαν και τη μαύρη μαγεία. Η σκυλολατρεία δίνει και παίρνει πού αλλού. Εδώ ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος λέγει ότι αυτή η σκυλολατρεία λέγει παίρνει και φέρνει πού αλλού, λέγει, στην ανόητον αριστοκρατία, λέει. Εδώ μας δίδει ένα παράδειγμα ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος. Θα το ακούσουμε. Θα μας δώσει πραγματική εικόνα του κόσμου. Πάνε μερικά χρόνια, λέγει, που ένα πρωί κατά τας 10 επήγαινα με το τρόλεϊ στην οδόν Πατησίων Αθηνών. Δεν είχε πολύ κόσμο, λέγει, και κάθισα απέναντι στον εισπράκτορα του τρόλεϊ. Σε κάποια στιγμή μπαίνει και κάθισε κοντά μου μια γυραιά κυρία κάπου 58 με 60 ετών. Είχε επάνω της, λέγει, ένα σημείο. Τα μαύρα της χειρίας με μία μπλερέζα μαύρη. Από το όλον της ντύσιμον και από την ακριβή δερματίνη τσάνταν που εκρατούσε, φαίνεται πως ήταν ευκατάστατος κυρία. Σε κάποιαν άλλη στάση μπαίνει μια φτωχή γυναίκα με ένα κατάχλωμο παιδάκι στο χέρι. Είναι κάτι το οποίο εδοκίμασε ο ίδιος και το περιγράφει. Κάθεται και αυτή σε ένα κάθισμα παρακάτω από την κυρία. Στην στάση του ΟΤΕ μπαίνει μια άλλη κυρία καλοντημένη, γεμάτη με κοκκινάδια, βαμμένη, λέγει, μέχρι σαϊδίας, παρά τα 60 της χρόνια. Μόλις η δεύτερη κυρία αντικρίζει την καθημένη στο πλάι, το ειδικό μου κάθισμα, την πενθοφορούσαν, λέγει, κυρία, αρχίζουν τα αμοιβαία κλάματα και τους αναστεναγμούς. Περίπου ο διάλογος είναι αυτός, τον οποίον ενθυμούμε, λέγει, και τον καταγράφω στο βιβλίο. «Αχ, Χρυσή μου, τώρα καταλαβαίνω τον πόνο σου, τον μεγάλο σου τον πόνο. Ο έκτορας μου είναι βαριά. Απόψε έφερα δύο φορές το γιατρό. Του έκανε πενικυλίνες και καταπλάσματα. Δεν τρώγει τίποτε. Πάγω τώρα να του πάρω μερικές κονσερβούλες που τόσο του αρέσουν. Μη μου το λες πίτσα μου», της λέγει. «Μου σπάραξε στην καρδιά μου. Θυμάμαι και εγώ το συγχωρεμένο τον πουλί μου. Τα ίδια είχε και αυτός και τώρα έμεινε έρημη». Ο διάλογος των δύο κυριών διεκόπη από άφθονα δάκρυα και δυνατά αναφιλητά και φυσήματα της μύτης κάτω από την πλερέζα. Ομολογώ πως συγκινήθηκα και εγώ κάπως, όπως επίσης και η φτωχή γυναικούλα που καθόταν μία-δύο θέσεις παρακάτω. Την είδα που κινούσε με συμπόνια το κεφάλι της, καθώς οι δύο άγνωστες κυρίες κατέβαιναν στη στροφή του τρόλεϊ μετά τα χαυτία. Ξαφνικά όμως είδα κάτι που με κατέπληξε και με δυσαρέστησε. Ο εισπράκτορας, αναψοκοκκινισμένος από το θυμό του, την ώρα που κατέβαιναν οι δύο κυρίες, τους πάτησε δύο μεγαλοπρεπέστατες μούντζες λέγοντας: «Άμετε στον έξω απ' εδώ, παλιοκατσίκες, σαν δεν τρέπεστε». Τα γράφει ο αείμνηστος πατήρ Χαράλαμπος. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Έχει δώσει τόσα πολλά στην Εκκλησία, έχει δώσει τόσα πολλά στην χάρη του Θεού που τον βοηθούσε,
που όλος ο κόσμος με τα βιβλία του, τα απλά βιβλία του, τα βλέπετε πώς τα γράφει, με τα απλά βιβλία του έχει φωτίσει κόσμον και κοσμάκι. «Μα τι σου έκαναν, Κύριε, εις πράκτορα οι κυρίες, γιατί τες μούντζωσες», είπε κάποιος άλλος συνεπιβάτης. «Αυτό είναι αγενέστατον εκ μέρους σου». «Αφήστε με, Κύριε, ήσυχον. Δεν είναι ώρα τώρα να συζητάμε. Τις ξέρεις αυτές τις κυρίες?» «Όχι», απήντησεν ο επιβάτης. «Τότε σταμάτα, μη μιλάς. Εγώ τις γνωρίζω και τις δύο αυτές. Μένουν στην γειτονιά μου. Ξέβρετε γιατί κλαίγανε αυτές. Ξέβρετε γιατί υπερυπενθεί η μία από αυτές. Ξέβρεις ότι τη νύχτα η άλλη έφερε με κούρσα δύο γιατρούς για τον άρρωστο σκύλο της. Ξέβρεις ότι η άλλη ξοδεύει 3.000 δραχμές την τότε εποχή το μήνα για να φέρνει τροφές για τα σκυλιά της από το εξωτερικό. Αντί να μου κάνετε παρατηρήσεις, καλύτερα να ερωτήσετε αυτό το παιδάκι που τόσο καιρό έχει να πιει γάλα». Και ήταν το παιδάκι κατάχλωμο στην αγκάλη της μάνας. Ομολογώ πως άθελά μου σταυροκοπήθηκα, όπως και πολλοί άλλοι μέσα στο τρόλεϊ, ώστε αυτά συμβαίνουν τώρα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Τώρα κατάλαβα πόσο δικαιολογημένος ήταν ο μεγάλος τιμός του εισπράκτορου στο τρόλεϊ. Αδερφοί μου, δεν θα πω τίποτε άλλο ως εδώ, γιατί και άλλοτε για αυτή τη σκυλολατρεία είχαμε μιλήσει και σας έδωκα και τύμβους, σας έδωκα και πλάκες με μάρμαρα τι έγραφαν πάνω, γιατί τα δημοσιευμένα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο φέρομαι εμείς ως κενά σημεία, καινούργια σημεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά θα σας πω κι εγώ ένα για να το έχετε και αυτό το οποίο εγώ δοκίμασα. Κάθομαι σε ένα σπίτι, ενοικιασμένο το σπίτι. Σηκώθηκα ένα πρωινό για να έρθω στην εκκλησία, αλλά το χειμώνα το πρωινό, όταν ερχόμεθα στην εκκλησία η ώρα 6, σκεφτείτε ότι εκείνη τη στιγμή είναι βαρύ σκοτάδι. Σε μισή ώρα περίπου, σε μια ώρα περίπου, ανατέλει το φως. Όταν βγήκα από το σπίτι, βλέπω ένα φως αυτοκινήτου, το οποίο ανέβαινε την ανηφόρα. Μόλις ανέβηκε εκείνο το αυτοκίνητο, παρουσιάζονται περί τις 80 ή 100 γάτες και περίζωσαν το αυτοκίνητο. Κύριε Λέσο, λέγω πραγματικά, σταυροκοπήθηκα κι εγώ όπως ο πατήρ Χαράναμος. Λέω, τι συμβαίνει, και έχουν μαζευτεί γύρω από αυτό το αυτοκίνητο. Ήταν μια κυρία η οποία κατέβαινε νύχτα στην αγορά, εμάζευε κιλά ψάρια και τα έφερναν. Οι γάτες δε είχαν εντοπίσει την βοή του αυτοκινήτου και τα φώτα του αυτοκινήτου. Μόλις έβλεπαν το αυτοκίνητο, έβλεπες και ορμούσαν όπως οι μύγες από δεξιά-αριστερά, πλάκουναν το αυτοκίνητο και η κυρία κατέβαινε και τάιζε τις γάτες. Μάλιστα. Αυτή είναι κάτι το οποίο είδα εγώ. Θα μου πείτε, ο πατήρ Σάββας δεν αγαπά τα ζώα. Αυτό θα είναι μια συκοφαντία εναντίον μου. Αγαπώ τα ζώα τα οποία υπηρετούν τον άνθρωπο, όχι τα ζώα τα οποία υπηρετεί ο άνθρωπος. Τα ζώα τα οποία υπηρετεί ο άνθρωπος και τους έχει ειδικό ψυγείο και ειδικές τροφές και ειδικό σκέπασμα και ειδικό... Δεν θέλω να σας διαβάσω περισσότερα το τι γράφει ο πατήρ Χαράλαμπος. Αν θέλετε να πάρετε το βιβλίο του και θα δείτε τι γράφει μέσα. Τι κάνουν τα σκυλιά στην Αθήνα και τι είναι, δεν μπορώ να τα πω. Οπωσδήποτε αυτή η κατάπτωση του ανθρώπου να εγκαταλείψει τον συνάνθρωπον του, ο οποίος υποφέρει και να αγαπά τα ζώα, αυτό δεν είναι από τον Θεό αρεστό. Υπάρχει στο χωριό ένας βοσκός, ο οποίος έχει τα πρόβατά του και έχει 2, 3, 4 σκυλιά. Αυτά τον βοηθούν, υπηρετούν από τους κλέφτες, από τους λύκους, από τις παρανομίες και τα λοιπά. Υπάρχει σε ένα χωριό ένας
ο οποίος έχει δύο γάτες στο σπίτι, αλλά τα φίδια μπαίνουν μέσα στο σπίτι, είναι ποντικοί. Αυτά τα ζώα φυλάττουν τον άνθρωπο. Από αυτήν την υπηρεσία του ανθρώπου, την οποία προσφέρουν τα ζώα στον άνθρωπο, έως την στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος υπηρετεί τα ζώα, είναι μια διαφορά τεραστία, όπως η Ανατολή από την Δύση. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να υπηρετεί τα ζώα. Τα ζώα τα έδωσε ο Θεός για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Δι' αυτό αγαπούμε τα ζώα τα οποία υπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν αγαπούμε όμως τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τα ζώα. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο και εγκαταλείπει τον συνάνθρωπο του, εγκαταλείπει το πονεμένο το πλάσμα, εγκαταλείπει εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα παιδάκια του και δεν έχει να τους δώσει να φάνε. Και όμως από την άλλη μεριά έχει ολόκληρο ψυγείο με εκλεκτές τροφές. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και φορεσιές δια τους σκύλους. Και με το καπελάκι λέγει και με τα γυαλιά, να μην το θαμπώνει ο ήλιος. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, είναι κατάπτωση αυτή. Είναι κατάπτωση του ανθρώπου. Δι' αυτό είπε ο Θεός ότι ο άνθρωπος λέγει εν τιμίον, ευρισκόμενος σε τιμήν υψηλή, σε θέση υψηλή, εν τιμίον ουσινίκε, δεν το κατάλαβε, και παρεσυνευλήθη της χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη με αυτά, λέγει. Ο άνθρωπος από την υψηλή θέση που του έδωκε ο Θεός δεν έμεινε, έπεσε, λέγει, κάτω, έγινε όπως τα ζώα και ομοίασε με τα ζώα. Αυτό είναι το φοβερό. Αδερφοί μου, Coca-Cola, πανθρησκεία, σκυλολατρεία. Τρία θέματα τα οποία αναπτύξαμε στο παρόν κήρυγμα και εμείς ως σύνθημα θα παρακαλέσουμε τον Θεό. Πρώτον, φύλαξε μας Κύριε από τον παρόντα καιρόν όπου τα πάντα είναι μολυσμένα. Ο αέρας, το νερό, οι τροφές. Σταυρώνετε πάντοτε όπως σας παράγγειλα το φαγητό σας όταν το μαγειρεύετε. Σταυρώνετε πάντοτε το νερό που πίνετε. Σταυρώνετε πάντοτε το ψωμί που θα κόψετε. Παντού να είναι ο τίμιος σταυρός. Με αυτό θα ζήσουμε. Με αυτό θα υπάρξουμε. Να έχετε πάντοτε μαζί σας στη τσάντα σας το Άγιο Ευχέλαιο, το οποίο θα το χρησιμοποιείτε εις πάσαν περίσταση. Θα έχετε πάντοτε μαζί σας τον αγιασμό, ένα μπουκάλι αγιασμό, μπουκαλάκι μικρό, όχι μεγάλη μπουκάλα, ένα μπουκαλάκι μικρό. Μία σταγόνα στο στόμα σας και με αυτό θα περάσουμε. Όταν η νοικοκυρά μαγειρεύει το φαγητό, δεν θα βάλετε το νερό στην κατσαρόλα σε ένα τόπο, αλλά σταυροειδώς. Δεν θα βάζετε το λάδι στην κατσαρόλα σε ένα τόπο, αλλά σταυροειδώς. Δεν θα βάζετε το αλάτι σε ένα τόπο, αλλά σταυροειδώς. Να σταυρώνετε τα πάντα με τον τίμιο σταυρό. Αυτό θα μας φυλάξει από τα δηλητήρια τα οποία τρώγουμε, πίνουμε και αναπνέουμε. Πανθρησκεία. Θα προσέξουμε πολύ να μην χάσουμε την ορθοδοξία μας. Να είμαστε σταθεροί στην πίστη μας, να μην αρνηθούμε το Χριστό μας έως τις τελευταίες μας πνοής. Και τρίτο, δεν θα γίνουμε υπηρέτες των ζώων, αλλά τα ζώα θα υπηρετούν τον άνθρωπο. Και με αυτά ας κλείσουμε το σημερινό κήρυγμα και να παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.
κατώ.